Έχει ανακοινώσει, έχει βγάλει απόφαση από ΕΟΤΑ, έχει ξεκινήσει ένας κύκλος καταλήψεων στα αμαξοστάσια του Δήμου. Και από το αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης από χθες το πρωί βρίσκεται υπό κατάληψη. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των εργαζόμενων, αποκομιδή αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο στις κλινικές, στα νοσοκομεία, στις λαϊκές αγορές, στους παιδικούς σταθμούς και το δικό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε και θα έχουμε πρόβλημα προφανώς στην αποκομιδή και στην κατάσταση των κάδων στην πόλη και στις τοπικές κοινότητες. Έχει γίνει μια συνεννόηση με τους εργαζόμενους, έχει γίνει προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή να δούμε έναν τρόπο ώστε να περιορίσουμε αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα είναι σεβαστός ο αγώνας των εργαζομένων. Ο Δήμος έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, η Δημοτική Αρχή, τη συμπαράσταση στους εργαζόμενους. Να υπενθυμίσω εδώ ότι ήμασταν από τους Δήμους οι οποίοι ανανέωσαν τις συμβάσεις έγκαιρα των εργαζομένων. Δεν έχουν πρόβλημα ως προς τις πληρωμές, έχουν πληρωθεί μέχρι και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, όλοι γνωρίζουν ότι με τις αποφάσεις τελευταίες του Λειτουργικού Συνεδρίου έχει προκύψει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να ζητήσω αυτοσυγκράτηση και κατανόηση από όλους και από τους εργαζόμενους, όπου είναι σεβαστός ο αγώνας τους, αλλά δεν νομίζω ότι η μοναδική λύση είναι να επιβάζουμε περισσότερα προβλήματα στους πολίτες, αλλά και από τους πολίτες, όπου να έχουν υπόψη ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο που θα συνεχίσει η κατάληψη δεν θα γίνεται η αποκομιδή, δεν θα γίνεται έτσι όπως θα πρέπει και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε προβλήματα και θα έχουμε ζητήματα με την διαχείριση των απορριμμάτων. Προφανώς και επειδή και οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ζητώ και την κατανόηση και των εργαζομένων και των πολιτών.